Τοποθετηθήκαμε στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής για τα θέματα που αφορούν κυρίως τις ευρωνοσιακές οδηγίες. Τοποθετηθήκαμε και για τα ζητήματα της τρομοκρατίας και της απάτης. Δεν θα τα επαναφέρουμε τώρα, γιατί είπα και στη χτεσινή συζήτηση ότι θέλω να ασχοληθώ με τα υπόλοιπα άρθρα. Βέβαια, και για τα ζητήματα που χτες αναλυτικά αναπτύξαμε σε σχέση με την οδηγία για την προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων, μας έκανε εντύπωση ότι παρότι ο Υπουργός αναλώθηκε στο να απαντήσει στα ζητήματα που έβαλαν όλοι οι άλλοι ειδικοί αγορητές, στις συγκεκριμένες επισημάνσεις που κάναμε σε ένα προς ένα τα άρθρα που αφορούν τη συγκεκριμένη οδηγία, αν πραγματικά υπάρχει ευαισθησία και θέλετε να προστατευτούν τα δικαιώματα των ανηλίκων, δεν λάβαμε καμία απάντηση από τον κύριο Υπουργό. Θα αναφερθούμε ξανά και στην Ολομέλεια και περιμένουμε ίσως διαφορετική αντιμετώπιση. Τώρα θα ξεκινήσω με αυτό, παρότι αναφέρθηκα στη χθεσινή μου τοποθέτηση για το ζήτημα των δικαιούχων νομικής βοήθειας, επειδή στο κλείσιμο της ομιλίας του κύριος Υπουργός ζήτησε ουσιαστικά να έρθουν προτάσεις για το ενδεχόμενο ακόμα μεγαλύτερο περιορισμού των συστηματικών κριτήριων με βάση τα οποία δικαιούνται πολίτες να αποκτήσουν νομική προστασία πραγματικά. Επειδή ακούσαμε και τοποθετήσεις και τόσο κυβερνητικών βουλευτών όσο και από μερίδα βουλευτών της αντιπολίτευσης, ότι πρέπει να μειωθεί κι άλλο να μειωθούν κι άλλο τα εισοδηματικά κριτήρια των δικαιούμενων νομική προστασία. Δηλαδή να περιοριστεί ακόμα περισσότερο η δυνατότητα σε ανθρώπους που έχουν την ανάγκη να έχουν συνήγορο υπεράσπισης, αλλά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν. Και μάλιστα χρησιμοποιήθηκαν διάφορα επιχειρήματα ότι η νομική προστασία χρησιμοποιείται ως πρόσκομα από τους δικαιούμενους. Εμείς σε κάθε περίπτωση θεωρούμε, το αναφέραμε και χθες και το επαναλαμβάνουμε, ότι ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες και με δεδομένο το νέο κύμα περικοπών, ανεργίας και προβλημάτων που θα αντιμετωπίσουν τα βαθιά λαϊκά στρώματα και οι εργαζόμενοι το επόμενο διάστημα εν ώψη της νέας κρίσης που είναι αποδεδειγμένη και δεδομένο ότι θα ακολουθήσει, θεωρούμε ότι η νομική βοήθεια θα πρέπει να διευρύνεται και όχι να περιορίζεται με αύξηση του εισοδηματικού ορίου των πολιτών που μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτή και να αναβαθμίζεται ποιοτικά και ουσιαστικά με διάφορους τρόπους που θα μπορούσαν να είναι και η πιο έγκαιρη ανάθεση των δικογραφιών σε δικηγόρους κλπ. Η βοήθεια, απ' την άλλη, που πρέπει να δοθεί στους δικηγόρους που συμμετέχουν σε αυτήν, θεωρούμε ότι πρέπει να είναι αυτή της άμεσης αμοιβής τους και όχι των χρονοτριβών που υπάρχουν σήμερα πολλών μηνών για την εξόφληση της συμμετοχής των δικηγόρων και με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπιστούν τέλος πάντων και η δυσκολία που παρουσιάζεται και προς τους δικηγόρους. Και βέβαια θεωρούμε ότι ο τρόπος για να ενισχύεται συνολικά ο δικηγορικός κλάδος δεν είναι βέβαια με το να δημιουργούνται εμπόδια στην πρόσβαση των λαϊκών στρωμάτων στη δικαιοσύνη. Άλλα μέτρα χρειάζονται για να ενισχυθούν οι επιστήμονες σε αυτό που ασχολούμαι. Τα έχουμε καταθέσει πολλές φορές και σε αυτά δεν παίρνονται πρωτοβουλίες. Τώρα, σε σχέση με τα άρθρα που δεν τοποθετηθήκαμε χθες, σε σχέση με το ζήτημα, το άρθρο 57 για το καθεστώς αλλοδαπών, με το νομοσχέδιο μεταφέρεται η αρμοδιότητα για τις υποθέσεις κτής και απώλειας της ελληνικής ηθαγένειας από το διοικητικό πρωτοδικείο στο διοικητικό εφετείο. Θεωρούμε ότι είναι μια απαράδεκτη παλινοδία της κυβέρνησης, αφού με το νόμο 4636 του 19 έχει μεταφέρει από την αρχή του έτους την αρμοδιότητα όλων των σχετικών υποθέσεων στο διοικητικό πρωτοδικείο. Δεν θεωρούμε, εμείς ασκήσαμε κριτική σε αυτήν την επιλογή. Με τον τρόπο αυτό θεωρούμε ότι με την υπαγωγή δηλαδή όλων των υποθέσεων που αφορούν την κτήση του ασύλου στο όνομα της επιτάχυνσης της διαδικασίας των εξέτασης των αιτήσεων αυτών, θεωρούμε ότι έχει διαμορφωθεί το εξής αντιφατικό καθεστώς, το οποίο είτε δεν αντιλήφθηκε είτε δεν απάντησε τη χθεσινή κριτική ο κύριος Υπουργός. Οι πρωτοδίκες δικαστές καλούνται ουσιαστικά να επανεξετάσουν αποφάσεις βαθμολογικά ανώτερων τους δικαστών, αφού οι επιτροπές ασύλου αποτελούνται από εφέτες, καθιστώντας ουσιαστικά απίθανη την ανατροπή τους. Την Επιτροπή των Πρωτοβάθμιων Αποφάσεων. Μάλιστα,
σήμερα επιβεβαιώνεται αυτή η κριτική που κάναμε σε αυτή την επιλογή της κυβέρνησης, λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με την μεταφορά της εξέτασης των ζητημάτων που αφορούν την ελληνική ηθαγένεια στο δευτεροβάθμια δικαστήρια, προσπαθείτε να προστατεύσετε αυτή τη διαδικασία από μια διαδικασία με χαμηλότερες δικαστικές εγγυήσεις. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα σταθερό δικονομικό καθεστώς σε όλες τις υποθέσεις μεταναστών και προσφύγων, με πλήρη εξασφάλιση όλων των δικονομικών αλλά και ουσιαστικών δικαιωμάτων τους και βέβαια με κατάργηση κάθε είδους παραβόλων και τελών, η καταβολή των οποίων σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι όρος του παραδεκτού της αιτούμενης δικαστικής προστασίας τους. Και βέβαια, ακούσαμε την απάντηση που έδωσε ο κύριος Υπουργός στη χτεσινή κριτική για το θέμα και πράγματι το ζήτημα αυτών των αιτούντων ασύλου έχει ρυθμιστεί από προηγούμενο νομοσχέδιο και δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν. Όμως η κριτική μας εστιάζει σε αυτό ακριβώς το γεγονός της ανακολουθίας της κυβερνητικής πολιτικής που αποδεικνύει την κατεύθυνση που ακολουθείται σε σχέση με τα δικαιώματα των προσφύγων, που με τις όποιες ρυθμίσεις κάνατε στο προηγούμενο νομοθέτημα, αποβλέπεται στον με κάθε τρόπο περιορισμό των δικαιωμάτων τους. Τώρα, σε σχέση με τα ζητήματα της παραγραφής και της πάυσης της ποινικής δίωξης που προβλέπεται στο άρθρο 63, σαφέστατα δεν είναι μια καινούργια ακολουθούμενη τακτική, έχει κατ' επανάληψη νομοθετηθεί. Εμείς έχουμε κατ' επανάληψη τονίσει ότι τα προβλήματα του μεγάλου φόρτου των δικαστηρίων ή και της αποσυμφόρησης των φυλακών δεν αντιμετωπίζονται με αυτές τις ρυθμίσεις της τεχνητής αποσυμφόρησης των πινακίων των δικαστηρίων όπως και των φυλακών, αλλά με μια άλλη ολοκληρωμένη αντικλιματική και σοφρονιστική πολιτική. Επισημαίνουμε πάντως και πραγματικά κάνει εντύπωση ότι στη συγκεκριμένη διάταξη δεν περιλαμβάνονται όπως θα έπρεπε αδικήματα που αφορούν αγώνες του εργατικού και λαϊκού κινήματος, οι οποίες έχουν απαράδεκτα πράξεις, οι οποίες έχουν απαράδεκτα ποινικοποιηθεί, όπως για τους πληστηριασμούς της λαϊκής περιουσίας ή της αγροτικής κινητοποίησης, ενώ δηλαδή, επιλέγετε αυτόν τον τρόπο της αποσυμφόρησης, φροντίζετε να εξαιρείτε την αντίδραση και διαμαρτυρία απέναντι στην αρπαγή της λαϊκής κατοικίας από τις τράπεζες, που με απαράδεκτο τρόπο ποινικοποίησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και διατήρησε και επέκτηνε η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δείχνοντας για ακόμα μια φορά ποιος είναι ο εχθρός σας. Εάν στο παραπάνω προσθεθεί και η παράσταση λίγων εβδομάδων που έδωσε η κυβέρνηση στην τυπική προστασία της τυπικής κατοικίας με γνώμονα να μην διαταραχθεί η κουλτούρα των πληρωμών λόγω της πανδημίας, επιβεβαιώνεται αδίαστα ότι η προσήλωσή σας είναι στις προτεραιότητες του κεφαλαίου και αυτή δεν αλλάζει κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη. Τώρα, σε σχέση με τα ρύθμιση για την ηλεκτρονική επίδοση στο άρθρο 67, παρά το γεγονός ότι η προβλέψη του σχετικού άρθρου, το οποίο εισάγει μια νέα διάταξη στον κώδικα πολιτικής δικονομίας με καθολική ισχύ στην πολιτική δίκη, είναι προσεκτικές στη διατύπωσή τους, διασφαλίζοντας σε πρώτη φάση τα επαγγελματικά δικαιώματα των δικαστικών επιμελητών και παρέχοντας και ορισμένες εγγύησεις για την ασφάλεια της παραλαβής του εγγράφου, θα θέλαμε μια διευκρίνηση, ενδεχομένως χρειάζεται μια αποσαφήνιση σε σχέση με την απόδειξη της παραλαβής από τον αντίκλητο δικηγόρο, αν ισχύει και σε αυτή την περίπτωση, μας δημιουργήθηκε ένα ερώτημα μελετώντας το νομοσχέδιο. Θέλουμε όμως να επισημάνουμε για την ουσία της ρύθμισης τα εξής. Ότι η επίδοση ενός εγγράφου στο πλαίσιο της πολιτικής δίκης όπως και γενικότερα επιφέρει σημαντικές νομικές συνέπειες. Γι' αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει η μέγιστη ασφάλεια ως βασικό δικονομικό και γενικότερο δικαίωμα. Θεωρούμε ότι η ασφάλεια αυτή εξασφαλίζεται κατεξοχήν με την επίδοση με φυσικό τρόπο, το θεσμικό πλαίσιο της οποίας οπωσδήποτε χρειάζεται συζήτηση και διορθώσεις, όπως για παράδειγμα η περίπτωση της στυροκόλλησης. Είμαστε γενικά επιφυλακτικοί προς την ηλεκτρονική επίδοση, γιατί θεωρούμε ότι ανοίγει ο δρόμος της γενικής και σε μια πορεία ενδεχόμενη υποχρεωτικής καθιέρωσής της, που θα ευνοήσει μεγάλες επιχειρήσεις, τράπεζες και άλλες. Ωστόσο, έχουμε πικρή εμπειρία για τον τρόπο που σταδιακά επιβάλλονται τέτοιου είδους μορφές σε βάρος δικονομικών και γενικότερων δικαιωμάτων και γι' αυτό εκφράζουμε και τις ανησυχίες μας προκαταβολικά. Επιπλέον, η διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των δικαστικών επιμελητών κρέμεται πραγματικά σε μια κλωστή, αφού θεωρούμε ότι σταδιακά θα επιδιωχθεί να αρθεί και το εμπόδιο της τοπικής αρμοδιότητας, της ελάχιστης αμοιβής και άλλων, με αποτέλεσμα η ύλη να συγκεντρωθεί σε λίγα μεγάλα γραφεία,
που θα μπορούν να πλειοδοτούν με χαμηλές αμοιβές και βέβαια να παίρνουν πακέτο επιδόσεων, τις οποίες θα κάνουν οι υπάλληλοι τους. Μπορεί να είναι αρχικά δικαστικοί επιμελητές, αλλά σε μια απορία μπορεί και όχι. Από γραφείο βέβαια που θα χειρίζεται υποθέσεις σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, σε σχέση με τα μισθολογικά των δικαστικών λειτουργών, είναι βέβαια θετικό ότι προβλέπεται επιτέλους η καταβολή των οφειλωμένων στους δικαστές από τις διαφορές των αποδοχών τους. Ωστόσο, η καταβολή αυτή έχει ήδη καθυστερήσει πολύ με ευθύνη και της σημερινής αλλά και της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Επιπλέον, καθώς επίκειται η παραγραφή των σχετικών τους απαιτήσεων, οπότε πολλοί από αυτούς θα αναγκαστούν να ασκήσουν αγωγή για τη διεκδίκησή τους, με αντίστοιχη βέβαια επιβάρυνση των πινακίων των δικαστηρίων. Για τους λόγους αυτούς θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει άμεσα η καταβολή τους και όχι στο τέλος του χρόνου όπως προβλέπεται στο σχετικό άρθρο. Σε σχέση τώρα με τις οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών στο άρθρο 62, θεωρούμε ότι και αυτή αποτελεί μια αντιφατική διάταξη. Απ' τη μια είναι θετικό ότι προβλέπεται η αύξηση των οργανικών θέσεων δικαστών και εισαγγελέων, ως έστω και περιορισμένη. Όμως αυτή υπονομεύεται από την τελική μείωση των θέσεων των αντισαγγελέων εφετών κατά 18, με τις προσταφαιρέσεις που κάνει η κυβέρνηση, οι οποίοι αντισαγγελείς είναι γνωστό ότι παράγουν σημαντικό έργο και με αυτόν τον τρόπο δεν βοηθάται ουσιαστικά στο να αντιμετωπιστούν ζητήματα της υπερφόρτωσης των δικαστηρίων. Υπήρχε η σχετική κριτική και από την μεριά της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και είναι παρόμοιας έμπνευσης με προηγούμενη διάταξη που υπήρξε σε σχέση με τους προέδρους εφετών. Κλείνοντας, θα θέλαμε να απευθύνουμε βέβαια κάποια ερωτήματα στον κύριο Υπουργό, ο οποίος δεν είναι αυτή τη στιγμή παρόν. Ωστόσο, επειδή αυτά αφορούν το σύνολο της κυβέρνησης, θεωρούμε, θέλουμε να επισημάνουμε με την ευκαιρία το σοβαρό ζήτημα που ανέδειξε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, για το οποίο πραγματικά θεωρούμε απαράδεκτη τη στάση της κυβέρνησης. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων μαζί με τα Διοικητικά Συμβούλια της Ένωσης Δικαστών του Ελεκτικού Συνεδρίου και της Ένωσης Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, των οποίων οι θητείες έληξαν ή λήγουν άμεσα, έχει επιβάλει δύο φορές αίτημα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για παράταση της θητείας τους, λόγω της δυσκολίας εν μέσω πανδημίας να διεξαχθούν εκλογές και αρνείστε πεισματικά να ικανοποιήσετε το αίτημα αυτό. Ενώ η κυβέρνηση έχει σε προηγούμενες αντίστοιχες περιπτώσεις, όλο το διάστημα της πανδημίας, φέρει προς ψήφιση ρυθμίσεις που για τον ίδιο λόγο παρέτειναν τη θητεία για μια σειρά διοικητικά συμβούλια, σωματείων, ομοσπονδιών και συνεταιρισμών. Αυτή η ανακολουθία αποδεικνύει ουσιαστικά τη σύμπραξη της κυβέρνησης σε μια απαράδεκτη μεθόδευση που γίνεται από μια ομάδα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων να οδηγήσει σε λήξη της θητείας της νόμιμα εκλεγμένης διοίκησης, ώστε να ζητήσει στη συνέχεια διορισμό προσωρινής διοίκησης από το δικαστήριο, ελπίζοντας με αυτόν τον τρόπο σε έλεγχο του Προεδρείου, όπως έχει ουσιαστικά και η ίδια δηλώσει και αποδεικνύεται από τα προσκόμματα που δημιουργεί αυτή η ομάδα για τη μη διεξαγωγή των εκλογών, ενώ υπάρχει η δυνατότητα αυτές να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, τις οποίες έχει φροντίσει να εξασφαλίσει ο πρόεδρος της Ένωσης. Αυτή λοιπόν η επιλογή της κυβέρνησης να διαφοροποιήσει τη στάση που μέχρι τώρα έχει κρατήσει στις υπόλοιπες περιπτώσεις, στις οποίες έκανε δεκτή την παράταση θητείας, αποδεικνύει ουσιαστικά τη μεθόδευση που γίνεται για να αντικατασταθεί με πραξικοπηματικό τρόπο μια νόμιμα εκλεγμένη διοίκηση από μια άλλη επιθύμια προς την κυβέρνηση. Με αυτόν τον τρόπο αποδομείται μια εικόνα που επιχειρείται να παρουσιάσετε για δίθεν καταδίκη των παρεμβάσεων στη δικαιοσύνη. Σας καλούμε ξανά να ικανοποιήσετε άμεσα αυτό το αυτονόητο αίτημα των δικαστικών ενώσεων για παράταση της θητείας της διοίκησής τους, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η διεξαγωγή εκλογών μέσα στη διάρκεια της πανδημίας. Τέλος, θέλω να κάνω μία αναφορά στο ζήτημα που έχει απασχολήσει αρκετά τις δύο τελευταίες ημέρες. Θεωρούμε απαράδεκτη και προκλητική
την παρέμβαση της κυβέρνησης στη δίκη της δολοφονίας της Ελένης Τοπαλούδη. Ουσιαστικά θεωρούμε ότι αποτελεί παρέμβαση της κυβέρνησης και όχι βέβαια μια προσωπική δήλωση, καθώς αφορά μια δήλωση στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού, του κ. Άκη Σκέρτσου, ο οποίος βέβαια με την ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιτέθηκε στην εισαγγελέα της έδρας. Θεωρούμε ότι από αυτού του είδους τη δήλωση η κυβέρνηση παραμένει βαθιά εκτεθειμένη, παρά την προσπάθειά της να αναδιπλωθεί μετά από τη γενικευμένη κατακραυγή που προκάλεσε με το υποκριτικό επιχείρημα ότι εξέφρασε τάχα προσωπικές απόψεις ο κύριος Υφυπουργός. Η απροκάλυπτη αυτή παρέμβαση και μάλιστα σε μια τόσο σοβαρή δίκη που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο αναδεικνύει για μια ακόμη φορά πόσο κενές περιεχομένου είναι οι διακηρύξεις τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο βέβαια και του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων αστικών κομμάτων που κυβέρνησαν περί δήθεν σεβασμού της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Ευχαριστώ.